Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι, άλλο ένα βίντεο review να το επιτραπέσουμε. Αυτή τη φορά θα δούμε το Betrayal at House on the Hill. Ένα συνεργατικό εξ αρχής παιχνίδι, στο οποίο οι παίχτες κινούνται μέσα σε μια έπαυλη, η οποία κάποια στιγμή αρχίζει να στοιχιώνει και ένας από αυτούς θα γίνει ο προδότης και θα αρχίσει να κυνηγάει τους μέχρι πριν από λίγο φίλους του. Πάμε να δούμε λοιπόν τους βασικούς μηχανισμούς. Είναι ένα εύκολο και γρήγορο παιχνιδάκι. Παίζουν από 2 ως 6 άτομα, περίπου σε μισή ώρα με 45 λεπτά. Το παιχνίδι μας έρχεται με 2 rulebooks που έχουν σενάρια, έχουν περιέχει μέσα 50 σενάρια. Το ένα rulebook είναι για τους καλούς και το άλλο για τον traitor που γίνεται. Πάμε λοιπόν όμως να δούμε μέχρι να γίνει κάποιος traitor τι κάνουμε. Διαλέγουμε όλοι από ένα χαρακτήρα. Κάθε χαρακτήρας έχει 4 χαρακτηριστικά: ταχύτητα, δύναμη, λογική και γνώση. Η ταχύτητα και η δύναμη είναι τα λεγόμενα physical χαρακτηριστικά και η λογική και η γνώση τα λεγόμενα mental χαρακτηριστικά. Βάζουμε λοιπόν στα αρχικά μας χαρακτηριστικά τον κάθε παίχτη και ξεκινάει. Ο πρώτος παίχτης στο γύρο του μπορεί να κουνηθεί τόσα τετράγωνα όσα είναι το σπίτι του. Η κίνησή του μπορεί να γίνει, παράδειγμα, ο δικός μου, ο πράσινος, έχει 4 κίνηση. Μπορώ να πάω σε οποιαδήποτε πορτούλα θέλω, εκτός από την έξοδο, γιατί υποτίθεται από εκεί μπήκαμε, και να ανακαλύψω ένα νέο δωμάτιο. Ας πούμε ότι εγώ θέλω να ανέβω στον επάνω όροφο, γιατί το setup είναι έτσι, είναι το κεντρικό hall, η σκάλα που οδηγεί στον πάνω όροφο και ένα υπόγειο στο οποίο ακόμα δεν ξέρουμε πώς θα πάμε. Ας πούμε ότι εγώ έχω κίνηση 4 λοιπόν και θέλω να πάω. Πάω 1, 2, 3 και έχω 4 πορτούλες να ανακαλύψω. Για να ανακαλύψω λοιπόν κάτι, τραβάω το πάνω-πάνω πλακίδιο, το οποίο γράφει upper, ground και basement. Αυτό σημαίνει ότι το συγκεκριμένο πλακίδιο μπορεί να τοποθετηθεί και στον πάνω όροφο, και στο ισόγειο και στο υπόγειο. Άρα το παίρνω, το βλέπω και το βάζω σε μια πορτούλα στον επάνω όροφο και μπαίνω μέσα. Λοιπόν, αυτό εδώ το δωμάτιο λοιπόν που μπήκα εγώ μόλις μέσα, πρέπει να βάλω τις πόρτες όσο το δυνατόν να ενώνονται για να μπορέσω να μπω. Έχει μέσα μια ability που μας αναγράφει τι κάνει και ένα συμβολάκι. Το συμβολάκι λοιπόν αυτό είναι το κοράκι. Άρα εγώ τραβάω μια κάρτα από το deck με το κοράκι, την προφητεία, που είναι ένα σκυλί. Βρήκα ένα σκύλο ο οποίος θα με συνοδεύει για το υπόλοιπο του παιχνιδιού, θα τον έχω μαζί μου. Με το που τραβήξω κάρτα, αυτομάτως τελειώνει ο γύρος μου και παίζει ο επόμενος παίκτης. Ο επόμενος παίκτης, ας πούμε υποθετικά ο κόκκινος, ο οποίος έχει ταχύτητα 6, ας πούμε ότι πάει και αυτός, θέλει να πάει στο ισόγειο, πάει 1 και θέλει να πάει από εδώ να ανακαλύψει. Παίρνουμε το πρώτο πλακίδιο, το οποίο μας λέει ότι πάει μόνο πάνω, άρα δεν μπορούμε να το βάλουμε, το ξεσκαρτάρουμε. Τραβάμε το επόμενο πλακίδιο που μας λέει ότι πάει μόνο στο υπόγειο, δεν μπορούμε να το βάλουμε, το ξεσκαρτάρουμε. Το ίδιο και το τρίτο. Φτάνουμε λοιπόν στο πρώτο διαθέσιμο πλακίδιο που λέει ground, που είναι το ισόγειο, και το βάζουμε. Μπαίνουμε λοιπόν μέσα, μπαίνει και αυτός μέσα και έχει πάλι το σύμβολο με το κοράκι. Πάλι τραβάμε μία κάρτα από το κοράκι και την κρατάει αυτή την κάρτα μπροστά ο κόκκινος ο παίκτης. Κάθε φορά λοιπόν που ανοίγει μία κάρτα με κοράκι, είναι ένα αντικείμενο το οποίο παίρνουμε και ενδέχεται το σπίτι όταν ανοίγουν πλακίδια με κοράκια να στοιχιώσει. Πώς στοιχιώνει λοιπόν ένα σπίτι? Παίρνουμε τα 6 ζάρια, 6 από τα 8 ειδικά ζάρια που έχει το παιχνίδι, τα οποία έχουν μία πλευρά, έχουν δύο πλευρές με δύο επιτυχίες, δύο πλευρές με μία επιτυχία και δύο πλευρές με καμία επιτυχία. Παίρνουμε λοιπόν τα 6 ζάρια και τα ρίχνουμε. Και φέρνουμε αυτό το εκπληκτικό αποτέλεσμα των 2. Εάν λέει το αποτέλεσμα είναι λιγότερο από τα συνολικά κοράκια που υπάρχουν όλων των παιχτών στο παιχνίδι, τότε το σπίτι στοιχιώνει. Ο παίχτης ο οποίος στοίχιωσε το σπίτι παίρνει το σενάριο του κακού και βλέπει βάσει ενός πίνακα που έχει εδώ στην αρχή. Ας πούμε τώρα ότι στοίχιωνε λοιπόν το σπίτι. Παίρνουμε το εξής βιβλίο, το βιβλίο του προδότη, το ανοίγουμε και εδώ έχει έναν πολύ ωραίο και αναλυτικό πίνακα. Σου λέει, αν υποθέσουμε ότι στοίχιωσε λοιπόν με την κάρτα αυτή, τη Madman, το Dining Room. Πηγαίνουμε εδώ, κοιτάμε που λέει το Dining Room, να το βρίσκουμε εδώ, βρίσκουμε και το Madman που είναι η κάρτα κορακιού που στοίχιωσε, κάνουμε την αντιστοίχηση και μας βγάζει ένα νούμερο, το 45. Άρα θα παίξουμε το 45 σενάριο. Ψάχνουμε το 45 σενάριο και μας λέει ποιος είναι ο προδότης. Πολλές φορές είναι αυτός ο οποίος οδήγησε στο στοίχημα το σπίτι, άλλες φορές είναι ο παίκτης στα αριστερά του ή ο παίκτης που έχει το μεγαλύτερο ή το μικρότερο χαρακτηριστικό ανάλογα την ιστορία. Φεύγει λοιπόν ο προδότης από το δωμάτιο, παίρνει το βιβλίο και πάει να το διαβάσει σε ένα ήσυχο χώρο τι πρέπει να κάνει και οι υπόλοιποι παίρνουν το βιβλίο των καλών
και διαβάζουν στο 45 σενάριο και συνεννοούνται τι πρέπει να κάνουν αυτοί για να κλειώσουν την αποστολή τους. Εδώ να σημειώσουμε ότι κάθε αποστολή είναι πολύ διαφορετική η μία από την άλλη, έχει αρκετή πρωτοτυπία το παιχνίδι και παρότι παίζω και εγώ πάρα πολύ καιρό, δεν έχω καταφέρει καν να τις παίξω όλες και το έχω το παιχνίδι 2 με 3 χρόνια τουλάχιστον. Συνεχίζουμε όμως το παιχνίδι για να δείξουμε και κάποια άλλα παραδείγματα. Παίζει ο επόμενος παίχτης, άμα δεν έχει στοιχειώσει το σπίτι ή και άμα έχει στοιχειώσει δεν αλλάζει κάτι, πάει στον πάνω όροφο, ανακαλύπτει ένα άλλο δωμάτιο, μπαίνει μέσα, έχει και αυτό κάποια ability που γράφει τι κάνει και έχουμε το σαλιγκάρι. Όταν λοιπόν έχουμε το σαλιγκάρι είναι ένα event. Ανοίγει και συνήθως τα event άλλες φορές είναι θετικά, άλλες φορές είναι αρνητικά. Μπορεί να δεις κάποιο είδωλο σε κάποιον καθρέφτη το οποίο θα σου προκαλέσει κάποια ζημιά και θα αρχίσει να τρελαίνεσαι ή κακούσει κάποιο στο event. Έχει ιστορία, ναι, έχει ιστοριούλα. Γράφει μια ιστοριούλα από πάνω και μετά σου λέει πάντα να κάνεις ένα τεστ. Όταν κάνεις ένα τεστ, παίρνεις τα ζάρια του τεστ που σου λέει, να σου λέει κάνε ένα τεστ στο speed και έχει speed 4, θα πάρεις 4 ζάρια, τα ρίχνεις. Εγώ στο συγκεκριμένο παράδειγμα έφερα 4. Σου λέει εδώ αν φέρεις 2 πλάς συμβαίνει αυτό, αν φέρεις 0 ως 2 συμβαίνει εκείνο και ούτω καθεξής. Είπαμε με το που τραβάς κάρτα τελειώνει ο γύρος σου, παίζει ο επόμενος. Αυτό γίνεται συνέχεια έως ότου το σπίτι να στοιχειώσει, όπου μετά σου βγάζει και το σκοπό του παιχνιδιού, το σκοπό της αποστολής που έχει ο κάθε παίχτης. Ανάλογα με το σενάριο. Ανάλογα με το σενάριο πάντα. Όταν ανοίξει ένα πλακίδιο, εδώ βλέπουμε και άλλο ένα κοράκι. Ας ανοίξουμε και ένα στο basement. Και άλλο ένα event και εδώ στην κερατοκάμαρα. Κάποια από αυτά τα δωμάτια, το οποίο τώρα προσπαθώ εγώ να τα πετύχω αλλά μάταια, όσο και να ενώσω δεν βγάζει. Ούτε αυτό, ούτε αυτό, ούτε αυτό. Είμαι και τυχερός, να το. Αυτό λοιπόν το δωμάτιο μπορεί να μπει στο υπόγειο ή πάνω, ας πούμε λοιπόν ότι το βάζουμε εδώ. Έχει το σύμβολο του τάβου. Το σύμβολο του τάβου είναι αντικείμενα. Τα αντικείμενα λοιπόν μπορεί να είναι, αυτό ας πούμε είναι ένα ματωμένο ντάγκερ, σπαθάκι μικρό. Μπορεί να είναι πιστόλια, μπορεί να είναι τσεκούρια, μπορεί να είναι οτιδήποτε θα μας χρειαστεί αργότερα ώστε να σκοτώσουμε τον προδότη ή τα όποια τέρατα θα βγουν στο παιχνίδι. Φαντάσματα, μπανσί που υπάρχουν μέσα κτλ. Τα τερατάκια απεικονίζονται με αυτά εδώ τα τοκενάκια. Στοιχειώσει. Και ξεκινήσουμε, μάθουμε το σκοπό μας, γίνει ό,τι γίνει, παίζουμε όσο του μία από τις δύο μεριές να ολοκληρώσει το στόχο της. Ή δηλαδή ο κακός να κάνει αυτό που του λέει το rulebook ή οι καλοί να μπορέσουν είτε να τον εξοντώσουν είτε να κάνουν τη δική τους αποστολή. Είναι ένα παιχνίδι γρήγορο, πάρα πολύ απλό, δεν έχει κάτι άλλο σε κανόνες. Αχιλέα, να σε ρωτήσω κάτι. Ό,τι θέλεις. Αυτό εδώ τι είναι? Αυτό εδώ είναι ένα time track, το οποίο χρησιμεύει σε λιγότερο από τις μισές αποστολές. Σου λέει ότι στη συγκεκριμένη αποστολή έχετε 8 γύρους για να κάνετε αυτό. Αν σε 8 γύρους δεν το έχετε κάνει, χάνετε. Οπότε παίρνουμε αυτό, το πάμε στο 8 όταν στοιχειώσει το σενάριο, που το κάθε σενάριάκι έχει ένα mini setup. Δηλαδή σου λέει ότι αν ας πούμε δεν έχει εμφανιστεί το τσάπελ, βρες το τσάπελ και βάλ το. Αν έχει εμφανιστεί δεν το κάνεις, αν δεν έχει το κάνεις. Ή μπορεί να σου πει θα παίξετε σε 8 γύρους, θα πρέπει να κάνετε το τάδε. Οπότε το βάζεις στο 8 και κάθε γύρο κατεβαίνει και μπορεί αυτά στο 0 αν δεν έχουμε κάνει την αποστολή μας. Οι χαρακτήρες μπορεί να πεθάνουν. Οι χαρακτήρες, πολύ καλή ερώτηση και ξέχασα να το πω, οι χαρακτήρες, αν δείτε εδώ, στο τέλος υπάρχει μια νεκροκεφαλή σε κάθε στατιστικό τους. Όσο το σπίτι δεν είναι στοιχειωμένο, δεν μπορούν να πεθάνουν. Φτάνουν μέχρι το πρώτο τελευταίο και κάθε φορά που είναι να χάσουν από το συγκεκριμένο στατιστικό ζωή, δεν πάνε στην νεκροκεφαλή, μένουν εκεί, ένα πάνω από την νεκροκεφαλή. Όταν όμως το σπίτι στοιχειώσει, οποιοδήποτε στατιστικό φτάσει στην νεκροκεφαλή, οι χαρακτήρες πεθαίνουν και δεν μπορούν να συνεχίσουν στο παιχνίδι. Σε ορισμένα σενάρια, μάλιστα, έχει το καλό ότι οι χαρακτήρες πεθαίνουν και στρέφονται εναντίον των παιχτών, γίνονται δηλαδή κακοί. Το οποίο είναι ακόμα πιο δύσκολο μετά για τους καλούς, γιατί οι κακοί όλο και μεγαλώνουν. Γίνονται όλο και περισσότερο σε αριθμό. Αυτά λοιπόν είναι πολύ απλό το παιχνίδι. Πάμε να παίξουμε. Πάμε να παίξουμε.